είναι από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου προς Φιλιππισίους, σελίδα 1040, τρίτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. 1040, γάμα κεφάλαιο, 12 εδάφιο, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, είναι γραμμένη από τη φυλακή, από τη Ρώμη, όταν έχει τελειώσει όλα τα αποστολικά του ταξίδια. Σελίδες λοιπόν 1040, γάμα, 3 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν. Ίσως λάβω αυτό, για το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβον το βραβείον, αλλά εν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπόν δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμαι θα τέλει, τούτο ασφρονόμεν. Και αν φρονείτε τι, άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Πλην εις εκείνο το οποίον εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλά και τώρα δε και κλαίων λέγω, ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον Θεός είναι η κοιλία, και η δόξα αυτών είναι η εσχήνη αυτών, ήτινες φρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα των Κύριων Ιησούν Χριστών, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού κατά την ενέργεια, διότι της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εσέ αυτόν. Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και την Συντύχην να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω και παρακαλώ και σε σύντροφε γνήσιε βοήθεια αυτάς. Έτινε συνηγονίστησαν μετά μου στο Ευαγγέλιο νομού και με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Η επίοικιά σας σας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παρελάβετε και ακούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράτετε και ο Θεός ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Αμήν. Το συμπέρασμα και η ευχή του Αποστόλου Παύλου σε μία εκκλησία ιδιαιτέρως αγαπητή σε Αυτόν, αλλά και ιδιαιτέρως αγαπητή στον Θεόν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά με αγιασμό, καθαρότητα και αλήθεια περπατάνε οι Φιλιππίσοι. Ο Θεός τους εύχεται, ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σας. Και είναι η σπουδαιότερη, εγώ το λέω, έτσι θεωρώ, έτσι νομίζω, έτσι θέλω, η σπουδαιότερη ευχή που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος και ιδιαίτερα να τη δώσει ο Θεός. Ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σας. Γιατί αν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί σας, τότε πραγματικά δίνεις την ευκαιρία στο Θεό να σε ευλογεί κατά πάντα. Δηλαδή, αν μέσα σου, μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στην εκκλησία, δεν υπάρχει ταραχή. Γιατί όπου υπάρχει ο Θεός της ειρήνης, ταραχή δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ταραχή? Γιατί ο Θεός της ειρήνης φυλάτει την καρδιά μας, φυλάτει τα διανοήματά μας δια του Ιησού Χριστού, ώστε
να βασιλεύει στη ζωή μας ο Θεός της ειρήνης, η ειρήνη του Θεού. Πάβει ταραχή, πάβει αγωνία, πάβει ο φόβος, πάβουν οι μέρημνες, πάβουν οι αγωνίες. Πότε? Όταν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί σου, είναι μέσα στην οικογένειά σου, είναι μέσα στην εκκλησία. Όταν η ειρήνη του Θεού φυλάει την καρδιά σου από λανθασμένα θέλω, λανθασμένα αμαρέσει και φυλάει και τα διανοήματά σου από λανθασμένες σκέψεις, τότε ο άνθρωπος είναι στην ευχάριστη θέση ενώπιον του Θεού να απολαμβάνει πλούσια την ευλογία του Θεού στη ζωή του, πλούσια. Το μυστικό του ευλογημένου ανθρώπου είναι η ειρήνη του Θεού. Το ξαναλέω. Θέλεις να καταλάβεις αν πρόκειται να σε ευλογήσει ο Θεός? Κοίτα εάν βασιλεύει ο Θεός της ειρήνης στη ζωή σου. Παρατήρησε, δοκίμασε τον εαυτό σου. Ψάξε τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες της καρδιάς. Ψάξε τη σκέψη σου να δεις υπάρχει ταραχή ή ειρήνη του Θεού. Εάν υπάρχει αγωνία, φόβος, ανησυχία, ταραχή, μέρημνες, δεν μπορεί ο Θεός να σε ευλογήσει. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει την οδόν της ευλογίας, την οδόν της διόρθωσης. Μην μεριμνάτε, λέει, για τίποτα. Μην αγωνιάτε, μην ανησυχείτε, μην φοβάστε. Ποια είναι τα ζητήματα που σας απασχολούν? Γράφτε τα, εγώ το λέω αυτό, σε ένα χαρτί όλα. Πηγαίνετε μες στο ταμείο σας, γνωρίστε τα στο Θεό μετά της δεήσεως και της προσευχής σας και ευχαριστίας στο Θεό, και δίνει την ευκαιρία στο Θεό να επεμβαίνει με το δικό του τρόπο που αυτός γνωρίζει σαν αληθινός Θεός σε σένα που αποκτάς, θέλεις να έχεις καρδία κατά του Θεού, του δίνεις το δικαίωμα να έρθει δια του Ιησού Χριστού να φυλάξει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου ώστε ο Θεός της ειρήνης να αναλάβει τη ζωή σου. Αδερφοί αγαπητοί, το επαναλαμβάνω, το πιστεύω, το λέει ο Λόγος του Θεού. Το μυστικό του ευλογημένου ανθρώπου είναι ο Θεός της ειρήνης στη ζωή του. Από τη στιγμή που ο Θεός της ειρήνης επεμβαίνει στη ζωή σου, η ευλογία του Θεού είναι εξασφαλισμένη μέχρι να τον διώξεις. Μακάρι να μην τον διώξουμε ποτέ. Και πότε δεν διώγουμε το Θεό της ειρήνης? Όταν μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής γνωρίζουμε όλα τα ζητήματά μας αυτόν, θα τολμούσα να πω επί καθημερινής βάσεως, και ιδιαιτέρως όταν μέσα από το ταμείο μας δια το αίματος του Χριστού αγιασμένοι και δια Πνεύματος Αγίου μπαίνουμε με παρησία στο θρόνο της χάριτος του Θεού, εκφράζουμε εκεί τα ζητήματά μας και ο Θεός επεμβαίνει. Επεμβαίνει στη ζωή μας, επεμβαίνει στην ψυχή μας, επεμβαίνει στην καρδιά μας και δημιουργεί καταστάσεις που σε όλες τις αυριανές παγίδες του εχθρού να βγαίνεις νικητής. Θα σχεδιάζει ο διάβολος, αλλά θα ενεργεί ο Θεός και θα καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό είμαστε νικητές. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επ ουρανίων, επί γήων και κατακτονίων, και όταν ζητάμε το Χριστό, τότε ο Χριστός επεμβαίνει και τι κάνει? Πρώτα ανοίγει την καρδιά μας για να μπορούμε να προσέχουμε, να ακούμε το Λόγο Του. Ύστερα ανοίγει τη διάνοιά μας να καταλαβαίνουμε το Λόγο Του. Μας ξυπνάει σώμα, ψυχή και πνεύμα. Έχετε δει ανθρώπους στην εκκλησία να χασμουριώνται και να κοιμάται? Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί μας ξυπνάει ο Χριστός, αδερφοί. Έχει έρθει τι ο κοιμόμενος φωνάζει. Ξύπνα, βρε. Ξύπνα. Τώρα θα σε πιάσει πιο μεγάλος ύπνος ή θα ξυπνήσεις?
Αυτό δεν είναι του θέλοντος σου, δεν του τρέχοντος. Αυτό είναι του ελεούντος Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει καλά αυτό. Το έχει συνειδητοποιημένο. Γι' αυτό λέει, θέλω να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού που με ξυπνάει και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, ώστε να συμμορφώνομαι με το θάνατο αυτού. Θέλει να συμμορφώνεται με το θάνατο του Χριστού. Θέλει να είναι πάντοτε η ζωή του κρυμμένη στο σταυρό του Γολγοθά, στο θάνατο του Χριστού. Για να είναι πάντοτε ανεστημένος. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι η ψυχή του, ποιος ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, και σας παρακαλώ να συγκρίνουμε για λίγο σήμερα τον εαυτό μας με αυτόν τον άνθρωπο, τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί και λέει, έτσι, δηλαδή πως έτσι, όταν γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού και την κοινωνία των παθημάτων του Χριστού και συμμορφώνομαι με το θάνατό του, ίσως, έτσι, ίσως καταντήσω και εγώ, ο Παύλος το λέει. Εσύ τι λες? Ίσως καταντήσω κι εγώ στην εξανάσταση των νεκρών. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, τρομερό να ακούς τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος τώρα είναι περίπου 65 χρονών, από τα 35-37 του χρόνια είναι στο Χριστό και ο Χριστός τον χρησιμοποιεί ένδοξα για δημιουργία εκκλησιών, θαυμάτων, μεγαλείων, τσιμίων, τεραστίων. Και να λέει, μετά από τόσα χρόνια ευλογίας που τον είχε φτάσει μέχρι και τρίτου ουρανού και του είχε δείξει πράγματα ανεκλάλητα που δεν συγχωρείται στους ανθρώπους να λαλήσουν, να λέει αυτός, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών, εγώ τι πρέπει να λέω? Ελέησέ με τον αμαρτωλό. Μπορώ να πω τίποτα άλλο? Σαν τον τελώνει. Ελέησέ με τον αμαρτωλό, Κύριε. Μην το αλλάζεις, Βιάννη. Ελέησέ με τον αμαρτωλό. Φύλαξέ με, Χριστέ μου. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ψυχή μας, αυτό είναι το μήνυμα του Θεού σήμερα, η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε κινδύνο και δεν εξαρτάται η σωτηρία μας από το πόσο ευλογημένοι, πολύ ή λίγο είμαστε. Η σωτηρία μας εξαρτάται από την επίγνωση της Αναστάσεως του Χριστού. Η σωτηρία μας εξαρτάται εάν ζούμε το θάνατο του Χριστού κάθε μέρα στη ζωή μας. Η σωτηρία μας εξαρτάται από το ποιο, τι πνεύμα έχουμε. Έχουμε πνεύμα ταπεινού ανθρώπου ή πνεύμα υπερήφανου? Αν η καρδιά μας είναι συντετριμένη στην παρουσία του Θεού ή χαρούμενη και πετάει? Και αν τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Γιατί να μην λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγιστήκαμε για την ημέρα της απολυτρώσεως? Ο Θεός να μας φυλάει. Και έτσι, με αυτή την επίγνωση ο Απόστολος των Εθνών, ο ευλογημένος, ιδιαίτερα εκείνος ευλογημένος άνθρωπος, λέγει, και να σας πω και κάτι άλλο, όχι ότι έλαβα το βραβείο της Ανοκλήσεως, ούτε έγινα τέλειος. Εσύ, και τι κάνεις? Τρέχω. Αγωνίζομαι, τρέχω. Τρέχεις? Κάνε μας να τρέχουμε, Κύριε. Αλλά όχι σαν παλαβή. Τρέχω κατόπιν του Χριστού. Ίσως λάβω αυτό δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τι βλέπω μέσα στην καρδιά του Παύλου? Μία αγωνία, θα έλεγα. Αγωνία? Μία ανησυχία? Μία έλλειψη ειρήνης? Όχι, αδερφοί. Μία επίγνωση της πραγματικότητος. Όταν οδηγώ, έχω δίπλωμα. Αλλά φοβάμαι. Και πώς εκδηλώνεται αυτός ο φόβος μου? Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην πέστε στον πειρασμό που έχει ετοιμάσει ο άλλος. Αυτή την ανησυχία έχει ο Παύλος.
Είναι βέβαιος ότι σπολάπτεουμεν άπαντες και δεν βγάζει έξω τον εαυτό του. Είναι βέβαιος ότι η ψυχή του βρίσκεται στο κίνδυνο και αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό. Και θέλει να τελειώσει το δρόμο που ο Θεός του έχει χαράξει. Και φοβάται μη χάσει την πίστη του. Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέει, τρέχω μεν αλλά ένα πράττω. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα τολμούσα να πω, είναι το μεγάλο μυστικό του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου. Τα μεν ο πίσω λησμονών, αφού λησμονήσω τα πίσω. Και όχι μια στιγμή, συνεχόμενα λησμονών, δηλαδή κάθε δευτερόλεπτο που πάει παρελθόν, το ξεχνάω. Γιατί? Γιατί αποτελεί εμπόδιο. Εάν μεν ταλαιπωρήθηκα, θλίψη. Αν ευλογήθηκα, χαρά. Δεν θέλω να κυριαρχούμε από συναισθήματα, λέει. Κάθε δευτερόλεπτο το παρελθόν το ξεχνάω. Μπορώ και το ξεχνάω. Βρίσκω χάρη από το Θεό και το ξεχνάω. Γιατί? Γιατί αν δεν το ξεχάσω, θα με ταλαιπωρεί και θα με οδηγήσει σε πλάνη το παρελθόν μου. Θα με ταλαιπωρεί από τις αμαρτίες μου, από τα λάθη μου. Θα με ταλαιπωρεί από τις αποτυχίες μου. Θα με ταλαιπωρεί από οτιδήποτε μου κλέψε τη χαρά του Χριστού. Εάν μάλιστα το παρελθόν μου είναι ευλογία, θα με φέρνει πιο ψηλά να βλέπω από ψηλά τους άλλους. Και δεν θέλω ούτε να τους βλέπω από χαμηλά ούτε από ψηλά. Δεν θέλω να βλέπω τους άλλους, λέει ο Παύλος. Θέλω να βλέπω Ιησού Χριστόν. Ένα ξέρω και αποφάσισα ένα να ομολογώ. Ιησού Χριστόν και τούτον ανεστημένο. Και τούτον εσταυρωμένο. Πιο σωστά. Αφού λοιπόν λησμονώ και το έχω κάνει τρόπο ζωής. Να το πω μια φορά ακόμη. Έχει κάνει ο Απόστολος Παύλος τρόπο ζωής να λησμονεί τα οπίσω. Έχει μάθει να ζει έτσι. Εμείς ξέρετε πως έχουμε μάθει να ζούμε. Ενθυμούμενοι πάντοτε το παρελθόν. Και αυτό τι είναι? Πολύ κακό. Είναι τρόπος ζωής. Ποιος είναι ο τρόπος ζωής του Παύλου? Να ξεχνάω όλα τα πίσω. Το ξαναδιαβάζω. Τα μένω πίσω λησμονών, τώρα πια μπορώ εις τα έμπροσθεν να επεκτείνομαι. Εάν δεν λησμονήσω τα πίσω, δεν μπορώ να επεκτείνομαι στα έμπροσθεν. Και θέλω να επεκτείνομαι στα έμπροσθεν. Θέλω να ανοίγω τα φτερά μου. Θέλω να ανοίγω τις δυνατότητες που ο Θεός μου δίνει να πλησιάζω το Θεό. Γιατί όταν πλησιάζω το Θεό, με πλησιάζει ο Θεός συνέχεια. Αδελφοί αγαπητοί, θα τολμούσα να πω, αυτό είναι το μυστικό του Αποστόλου Παύλου. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για ένα σκοπό. Το βραβείο της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η ζωή του. Και να το πω πιο σωστά, αυτός είναι ο τρόπος της ζωής του. Έτσι τον δίδαξε ο Χριστός να ζει. Έτσι έμαθε να ζει. Δεν ζούσε έτσι. Θυμάστε παλιά, ο Παύλος τι έκανε? Διώκτης. Θυμότανε, αγρίευε, μάθαινε, θύμωνε, περηφανευότανε. Τώρα έμαθε έναν καινούριο τρόπο ζωής. Και έτσι μου είπε ο Θεός, αδερφοί, μπορείς να μάθεις να ζεις διαφορετικά. Θα σας πω κάτι. Παλιά βρέθηκα σε ένα βουνό και το ανέβαινα. Έτσι όπως σας βλέπω και με βλέπετε με το σώμα. Ήταν δύσκολη ανάβαση, αλλά ανέβαινα και ήμουν πολύ χαρούμενος. Γιατί ανέβαινα και αισθανόμουν πάρα πολύ ωραία, ανεβαίνω. Το βουνό βέβαια ήθελα 150 χρόνια για να φτάσω στην κορφή. Πολύ ψηλό και κακοτράχαλο. Αλλά ανέβαινα. Και ενώ ήμουν στην προσπάθεια να ανέβω,
ακούω τη φωνή του Κυρίου. Γιώργο, όχι έτσι, αλλιώς. Κατάλαβα. Και άρχισα να σκέφτομαι. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται μια δύναμη στην πλάτη μου, σαν τουρμπίνα ήταν, αδερφή μου. Και ακούγεται ένας τόλμος και βρέθηκα στην κορφή. Αυτό θέλει ο Θεός. Έτσι θέλει να ανεβαίνουμε, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με τα πόδια σου δεν μπορείς να ανέβεις, αδερφέ μου. Δεν γίνεται να ανέβεις. Με το μυαλό σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ελαττωματικοί είμαστε. Να το πω αλλιώς. Ελαττωματικός είσαι κι εγώ. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να ζήσουμε πνευματική ζωή. Είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς σάρκα. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Χρειαζόμαστε Ιησούν Χριστόν, Κύριον των δυνάμεων. Χρειαζόμαστε τη Βασιλεία των Ουρανών να κατοικεί μέσα μας. Και η Βασιλεία του Θεού για να κατοικεί μέσα σου πρέπει εσύ να εισέλθεις και να κατοικήσεις πρώτος στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει εσύ να πλησιάσεις το Θεό για να σε πλησιάσει ο Θεός. Αδέρφια μου, όχι έτσι. Αλλιώς να περπατάτε. Αλλιώς. Όχι με τη δική σου δύναμη και τη δική σου ικανότητα. Ουχή δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύως, φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Αλλά δια του Πνεύματός μου, του Αγίου, λέγει ποιος ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Ουχή δια δυνάμεως σου, δε δια ισχύως, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, όσο και να προσπαθούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ Κύριε μπορείς. Είναι επίγνωση της αληθείας. Λέει ένα κοριτσάκι, μια αδερφούλα, είσαι καλή μαθήτρια, πολύ καλή. Μόνο μαθηματικά δεν μπορώ. Και λέω να σου πω κάτι. Πρέπει να μάθεις να ζεις και να επιτυγχάνεις αυτά που δεν μπορείς. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρεις τι είπε? Τα πάντα δύναμε. Αλλά δε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού. Δεν θα κάνουμε αυτά που μπορούμε, αδερφοί. Θα αποτύχουμε. Θα ζητάμε να κάνουμε αυτά που δεν μπορούμε. Γιατί δεν τα κάνουμε εμείς, ο Χριστός θα τα κάνει. Η ζωή μας δεν είναι, αδερφοί, να περπατάμε όσο μπορούμε. Η ζωή μας είναι να περπατάμε δια του Ιησού Χριστού και με όλη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η ζωή σου. Μην ξαναπείς δεν μπορώ και να τελειώσεις. Πες δεν μπορώ, αλλά Χριστέ μου εσύ μπορείς, βοήθησέ με. Δεν θα σε βοηθήσει, δεν σε αγαπάει, δεν πέθανε για σένα. Δεν θα είναι μαζί σου. Τι θα πει δεν μπορώ? Τα πάντα μπορώ. Αλλά δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και θα βλέπω και τα χάλια μου. Και λέω δεν μπορώ τίποτα Κύριε. Μην πεις αυτό το μπορώ, αυτό δεν το μπορώ. Τίποτα δεν δίναστε να πράτετε ανεφέ μου, λέει ο Χριστός. Τίποτα δεν μπορείς, αδερφέ. Μόνο δια του Ιησού Χριστού τα πάντα δίναστε. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό. Τα πάντα είναι δυνατά και στο πιστεύοντα. Πιστεύεις τούτο? Μα είναι αδύνατον, μα δεν γίνεται. Μα, ναι, έτσι είναι. Και όσο πλησιάζει η μέρα του Κυρίου και οι καιροί θα γίνονται πιο κακοί, τόσο πιο έντονη θα αποκαλύπτεται στα μάτια σου η αδυναμία σου. Τόσο πιο αδύναμος θα είσαι. Δεν θα μπορείς ούτε μέσα στην εκκλησία ούτε έξω από την εκκλησία. Δεν θα μπορείς ούτε στην είσοδό σου ούτε στην έξοδό σου. Δεν θα μπορείς ούτε στην οικογένειά σου ούτε στη ζωή σου. Δεν θα μπορείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι τελειωμένος. Αυτό σημαίνει ότι νικητής είναι ο Χριστός που μπορεί τα πάντα. Δια του Ιησού Χριστού μπορείς τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Αλλά όταν θα συνειδητοποιήσεις αυτή τη δύναμη,
ο Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σου, ο Θεός της ειρήνης να κυριαρχεί στη ζωή σου, γιατί μπορείς τα πάντα, γιατί τίποτα δεν είναι αδύνατον. Τότε φύλαξε τη ζωή σου, την καρδιά σου, το πνεύμα σου, πώς διαχειρίζεσαι τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Πώς θα τις διαχειριστείς. Ουρτιμπαχάιλ, χουίντα άμποτ, εγώ είμαι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, υποτάχθητε υπό την κρατεάν χείραν Κυρίου του Θεού ημών και θέλετε γνωρίσει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, λαλή Κύριος όλων των δυνάμεων. Αμήν του γκρσπάβεταρ κράι σλάβα πορτάντο Χριστοί μου χάρτια πράγμα. Μερτάλε κράσα, ας τον δοξάσουμε αδερφοί, αυτός είναι ο παντοδύναμος Θεός. Άγια τσάπαλα κράια, εν το πρεστέμι βερτί εν το Κρίστο. Συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Αυτή λοιπόν είναι η προτροπή του Αποστόλου Παύλου ύστερα από την ομολογία του, να τον μιμηθούμε όλοι μαζί, και να παρατηρούμε πώς αυτοί που τον μιμούνται περιπατούν και τι ο Θεός κάνει σε αυτούς. Δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός είναι να είμαστε τύποι του ποιμνίου, όλοι μας. Πώς, όντες συμιμητές του Αποστόλου Παύλου, περιπατούντες κατά τον αυτόν τρόπο. Γιατί? Γιατί πολλοί περιπατούν, τους οποίους εγώ πολλά και σας έλεγον τώρα δε και κλαίων λέγω, ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Μπορεί ένας χριστιανός να καταντήσει εχθρός του Σταυρού? Δυστυχώς μπορεί. Και προσέχετε, όχι εκεί τους άλλους, τον εαυτό σας. Μη τυχόν καταντήσεις εχθρός του Χριστού. Και ποιες είναι οι παγίδες των ανθρώπων που μπορούν να καταντήσουν εχθροί του Χριστού? Πρώτον, η κοιλία, δηλαδή το κέρδος. Δεύτερον, η έλλειψη εσχήνης. Δηλαδή καυχόνται για αυτά που έπρεπε να ντρέπονται. Για αυτά που έπρεπε να ντρέπονται, καυχόνται. Και για αυτά που δεν έπρεπε να θέλουνε, αγωνίζονται να τα αποκτήσουν. Το τέλος τους είναι η απώλεια. Γιατί? Γιατί φρονούνε τα επίγεια. Στην ίδια επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει να έχετε το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος σε μορφή Θεού επάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να... δεν ενόμισε τον αρπαγή το να χάσει, αλλά η υπακοή του ήταν όταν ο Θεός, ο Πατέρας, είπε ποιος θα πάει για μας. Ο Χριστός είπε ιδού εγώ, ο Θεέ, θα πάω για να κάνω με χαρά το θέλημά σου. Δεν θεώρησε ότι τον βιάζουνε, τον εκβιάζει ο Πατέρας για να κάνει αυτά που δεν θέλει. Αλλά πάει με χαρά να κάνει αυτά που θέλει ο Πατέρας. Δηλαδή δεν έχει δικό του θέλημα ο Χριστός. Έχει αποδεχθεί πλήρως με χαρά στη ζωή του το θέλημα του Πατέρα του. Αυτό έχει αποδεχθεί. Αυτοί φρονούν όμως τα επίγεια. Θέλουν το φρόνημά τους να είναι γήινο. Ενώ ο Χριστός θέλει το φρόνημά μας να είναι ουράνιο. Το πολίτευμά μας είναι της ουρανής. Γιατί? Γιατί από τον ουρανό προσμένουμε σωτήρα που θα μεταμορφώσει με την αρπαγή της Εκκλησίας το σώμα μας, θα το κάνει όμοιο με το δικό του και θα είμαστε πάντοτε μαζί του. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι ποιο είναι το φρόνημά σου. Τι φρονείς, τα επουράνια ή τα επίγεια? Τι φρονείς? Εάν φρονείς τα επουράνια, τότε θα πρέπει απαραίτητος να λάβεις δούλο μορφή. Υιός Θεού θα είσαι, αλλά η μορφή σου θα είναι δούλου, υπηρέτη, δούλου μορφή. Και θα γίνεις όμοιος με τους ανθρώπους, δεν θα είσαι ψηλά, θα είσαι χαμηλά,
όμοιος με τους ανθρώπους. Και το σημαντικό είναι η ταπείνωση. Όπως ο Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και η προτροπή του είναι όπως αυτός δεν θεώρησε το παγί να είναι ίσα με το Θεό, γιατί απαρνήθηκε τη δόξα του Θεού. Έτσι και σε εμάς λέει να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Δηλαδή, τι σημαίνει να απαρνηθείς τον εαυτό σου? Δεν είσαι τίποτα. Μην νομίζω ότι είσαι κάτι. Και αν είσαι κάτι, χάρις Θεού είναι. Και αν σου έχει δοθεί κάτι, πρόσκειται μην το χάσεις. Τι είμαστε? Άθλοι και ουτιδανοί. Τι θέλουμε να γίνουμε? Δούλοι των αδελφών μας. Να εκπληρώσουμε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, για να βασιλεύει στη ζωή μας η ειρήνη του Θεού. Και η ειρήνη του Θεού να φυλάει την καρδιά μας, που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και το πνεύμα μας που είναι αλαζονικό. Αυτοί είμαστε. Με καρδιά πονηρή, σφόδρα, υπερπάντα, διεφθαρμένη και πνεύμα αλαζονικό. Αυτός είσαι, αυτός είμαι. Μη σκεφτούμε ότι, ότι είμαστε κάτι άλλο. Άθλοι, ουτιδανοί, άχρηστοι, και ακόμη αν πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού να πράξουμε, να λέμε άθλοι και ουτιδανοί είμαστε, άχρηστοι δούλοι είμαστε. Όταν καταλάβουμε, και σήμερα με τη χάρη του Χριστού ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι η καρδιά μας είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν γλιτώνουμε αυτό τον κανόνα. Και το πνεύμα ολονών μας είναι αλαζονικό. Πάντοτε. Τότε τι θέλουμε? Τότε θέλουμε τη χάρη του Χριστού. Το έλεος του Θεού. Την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μπας και καταντήσουμε στην εξανάσταση των νεκρών. Μπας και βρούμε χάρη από το Θεό. Αλλά για να γίνει αυτό να προσέχουμε, όχι αδερφοί, την κοιλιά μας να έχουμε αυτά που θέλουμε. Ούτε ασέβεια με εδώ και σοφροσύνη να λατρεύουμε πάντοτε το Θεό. Με εδώ και σοφροσύνη να λατρεύουμε πάντοτε το Θεό, ώστε να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Με ταπείνωση. Και τότε ίσως καταντήσουμε στην εξανάσταση των νεκρών. Και εγώ σας εύχομαι όλοι σας και μας, όλοι μας να καταντήσουμε στην εξανάσταση των νεκρών. Και είναι εκπλησίων, αδερφοί. Γι' αυτό έχουμε ακόμη καιρό. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα έχουμε καιρό. Τώρα έχουμε ακόμη καιρό να κάνει έλεος ο Θεός. Και εμείς να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά εμπιστευόμαστε τον Χριστό, γιατί δια του Ιησού Χριστού μπορούμε να κάνουμε τα πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, κατά τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε ο Θεός της ειρήνης να βασιλεύει στην καρδιά μας. Αμήν. Αμήν. Θεός να μας αξιώσει. Όποιος είναι για βάφτιση.